Καλό παιχνίδι. Φάνηκε ότι παίζανε δύο από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος και η πρόκριση για την ομάδα σου στο τελικό. Μπάμπη, αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι πράγματι αυτό που είπες. Είναι δύο από τις καλύτερες ομάδες που παίξαν στα ημιτελικά. Πολυτόχρονη είναι μια ομάδα που τους έχω πει από την αρχή με πολύ καλούς παίχτες και ποιοτικούς, έμπειρους παίχτες. Και ειλικρινά δεν το πιστεύω, ας πούμε, ότι στη βαθμολογία είμαστε τόσο μπροστά εμείς, ας πούμε, από αυτή την ομάδα που έχουμε ξεφύγει. Είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι συγχαρητήρια της ομάδας του χώρου και το παιχνίδι της. Αλλά πάνω απ' όλα δίνω συγχαρητήρια στους παίχτες μου για την πορεία που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Γιατί έχουμε μόνο νίκες και μόνο μια ισοπαλία. Δύο ισοπαλίες, μια στο Κύπρο και μια στο πρωτάθλημα. Αυτό είναι ένα ρεκόρ το οποίο πιστεύω ότι το ξέρεις καλύτερα εσύ που είσαι στο ρεπορτάζ. Δίνω συγχαρητήρια στους παίχτες μου γιατί έχουν πίεση. Σε κάθε παιχνίδι πρέπει να κερδίζουν, είτε παίζουν καλά είτε δεν παίζουν. Το ποδόσφαιρο δυστυχώς δεν είναι έτσι, ότι είναι μόνο νίκες, υπάρχουν και ήττες. Και εμείς ακόμα δεν έχουμε μάθει νίτα και θα μας πειράξει πάρα πολύ αυτό όταν την κάνουμε την νίτα. Εμείς ετοιμαζόμαστε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Πιστεύω ότι στη βαθμολογία στο πρωτάθλημα έχουμε βγει κατά 90% πρώτη. Έχουμε το πλεονέκτημα έδρας και ετοιμαζόμαστε και για τα play-off τα άλλα. Και για τα play-off τα δικά μας, που είναι δύσκολα πάλι, με δύσκολες ομάδες, όταν είναι τα παιχνίδια δικά μας και μετά τα άλλα. Τώρα χαιρόμαστε που πάμε στο τελικό. Συγχαρητήρια στους παίχτες μου και πάμε και για το κύπελλο και για την άνοδο. Παρότι ήταν πολύ σημαντική σημασία το παιχνίδι, ήταν ένας ημιτελικός, ο τελευταίος από τους δύο. Το παιχνίδι κύλησε σε καλά επίπεδα, ήταν ήρεμο σε γενικές γραμμές και μπορούμε να πούμε ότι έγινε ένα μάτσα αντάξιο της ιστορίας των δύο ομάδων. Ναι, εντάξει, Μπάμπη, σίγουρα έχει πέθανε κάποιες μικροπλοκές. Αλλά αυτά ναι. Υπάρχουν αυτά τα παιχνίδια. Σε γενικές γραμμές ήταν ένα καλό παιχνίδι. Ήταν καλό. Δίνω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και πιστεύω ότι το κύπελλο θα το χτυπήσουμε με μια καλή ομάδα, δεν ξέρω ποια προκρίθηκε. Και να γίνει ένα καλό παιχνίδι και ο καλύτερος να πάρει το κύπελλο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά πάλι.